Πάμε να καλημερίσουμε τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος, από ό,τι καταλαβαίνω, ζήτησε να παρέμβει. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Με ενημέρωσαν συνεργάτες μου που παρακολουθούσαν την εκπομπή σας για ένα θέμα που αφορά τις προσλήψεις των οδηγών για τα λεωφορεία της Αθήνας. Απλά να σας ενημερώσω. Ένα λεπτό, παρακαλώ, να τον ακούμε πιο δυνατά τον κύριο Υπουργό. Σας παρακαλώ πολύ για να ακουστεί καθαρά. Ναι, παρακαλούμε. Ακούγομαι τώρα. Ναι, πολύ καλά. Λέω, κύριε Παυλόπουλο, ότι ενημερώθηκα από τους συνεργάτες μου ότι είχατε ένα σχετικό θέμα που αφορά το διορισμό των οδηγών στα λεωφορεία στην Αθήνα. Ναι. Απλώς ήθελα να σας ενημερώσω ότι η διαδικασία αυτή έχει φύγει από το Υπουργείο Εσωτερικών εδώ και πολλές εβδομάδες. Δεν έχει καμία εμπλοκή το Υπουργείο μας. Ναι. Η διαδικασία διεξάγεται προφανώς κανονικά από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Ναι. Και συνεπώς καμία παρέμβαση δεν έχω κάνει εγώ χθες για να αλλάξει οτιδήποτε. Ο κύριος Ραυτόπουλος. Είναι στη δικαιοδοσία μου. Επίσης θέλω να σας πω κάτι, επειδή οι πολίτες και πολύ δικαιολογημένα. Άρα, ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη. Ο κύριος Ραυτόπουλος πριν από λίγο, ο πρόεδρος των τεχνικών, είπε ότι μετά την χθεσινή συζήτηση στην εκπομπή, γιατί τον είχαμε και χθες, υπήρξε παρέμβαση δική σας. Θα το ακούσουμε ενδεχομένως, θα το έχουμε σε δευτερόλεπτα. Σας πιστεύω, και ξεμπλόκαρε η διαδικασία στο ΑΣΕΠ. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Μάλιστα. Δεν έκανα καμία απολύτως παρέμβαση. Μάλιστα. Γιατί δεν Μάλιστα. είχα καμία δουλειά να κάνω τέτοιου είδους παρέμβαση στο ΑΣΕΠ. Δεν νομιμοποιήστε, λέτε, να κάνετε καμία το τέτοια παρέμβαση. Το ΑΣΕΠ είναι ανεξάρτητο. Μάλιστα. Συμβούλιο είναι ανεξάρτητη αρχή. Ωραία. Λειτουργεί μόνο του κανονικά και η διαδικασία, νομίζω. Το θέμα είναι να πάνε οι οδηγοί, κύριε Υπουργέ. Το θέμα είναι να πάει, να λυθεί το θέμα. Φυσικά και είναι αυτό, και αυτό μας ενδιαφέρει όλους. Αλλά εγώ οφείλα να αποκαταστήσω την αλήθεια, και δεύτερον, μια και είμαι στην κρατή σας. Εντάξει. Ένα λεπτό, αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Παυλόπουλε. Έλεγα λοιπόν ότι επειδή οι πολίτες είναι συνηθισμένοι να ακούν για καθυστερήσεις που έχει το ΑΣΕΠ. Ναι. Και αυτό είναι ένα δικαιολογημένο παράπονο και πρόβλημα για την ελληνική πολιτεία, γιατί λέμε ότι τώρα θα προσλάβουμε τους ανθρώπους και τελικά οι άνθρωποι προσλαμβάνονται ύστερα από 2 και 3 χρόνια. Mm-hmm. Το Υπουργείο Εσωτερικών φέρνει μέσα στο μήνα Νοέμβριο το νομοσχέδιο με το οποίο το ΑΣΕΠ αναβαθμίζεται, εξυγχρονίζεται, ψηφιοποιείται και προχωρά στην διαδικασία των προσλήψεων με πολύ ταχύτερο ρυθμό και κυρίως με αξιοκρατία. Λεπτομέρειες το επόμενο διάστημα, γιατί αυτές τις ημέρες είμαστε σε διάλογο με το σύνολο των κομμάτων, με την ηγεσία του ΑΣΕΠ, αλλά και με κοινωνικούς φορείς, για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σας είδε ο κόσμος τώρα εδώ στην εκπομπή και το πρώτο που ρωτάει είναι τι θα γίνει με την τηλεργασία. Σωστά. Το πρώτο που ρωτάει, στα μηνύματα που έρχονται. Θα έχετε καινούργια δεδομένα αμέσως μόλις γίνουν οι ανακοινώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού. Είμαστε ήδη στο 40% και έχουμε δώσει οδηγίες για το τι γίνεται στις περιφέρειες που βρίσκονται στο κόκκινο. Αλλά αμέσως μετά τη δηλώση του κυρίου Πρωθυπουργού, μέσα στο διήμερο, θα έχετε καινούργια δεδομένα και από το Υπουργείο Εσωτερικών. Άρα ανεβαίνει το ποσοστό. Ανεβαίνει το ποσοστό, αυτό είναι σίγουρο. Θα τα πούμε αμέσως μετά τη δηλώση του κυρίου Πρωθυπουργού. Εξετάζεται, κύριε Υπουργέ, ένα τελευταίο ερώτημα μπορώ να κάνω. Αν εξετάζεται το ενδεχόμενο εσείς να αλλάξετε και τις βάρδιες για να μην υπάρχει συνωστισμός. Είναι δεδομένο ότι οι εργαζόμενοι του Δημοσίου προσέρχονται σε 3 διαφορετικές βάρδιες, 7, 8 και 9 το πρωί, ανά 1/3 σε όλες τις υπηρεσίες, προκειμένου να συμβάλλουμε στο να μην υπάρχει όσο γίνεται συνωστισμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά να μην υπάρχει και στις υπηρεσίες κατά την άφιξη των εργαζομένων. Ωραία. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα αλλάξει σε κάτι, θα βελτιωθεί σε κάτι αυτό, θα παρέμβεται περαιτέρω? Επαναλαμβάνω ότι το μέτρο είναι ήδη σε λειτουργία. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.